Γεια χαρά. Ειλικρινά πέστε μου, περιμένατε χθες να δείτε μια τέτοια παρή? Βλέποντας την Σέσσερμεν στα περασμένα παιχνίδια, απέκλειε το ενδεχόμενο να δω τον Μπούδα χθες. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Και παρεθέτουμε για ακόμα μια φορά, η ομάδα που έχει πάσα, εύστοχη πάσα και δεν πουλάει την μπάλα, αυτή υπερτερεί, αυτή υπερισχύει στο τέλος. Όπως είδα χθες στην Παρή, πιστεύω ότι η Μπάγκεν θα έχει πρόβλημα. Δεν θα είναι εύκολα για, για τους Βαβαρούς. Δηλαδή ο Μπόατεκ μαζί με τον Αλάμπα θα υποφέρουν από Εμπαπέ και Νεϊμάρ. Θα έχουν απέναντί τους δύο κυνηγούς που είναι πανγρήγοροι και που ξέρουν και μπάλα. Δεν θα έχουν απέναντί τους τώρα το Σουάρες. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Για καλά. Σε ακούμε. Γιώργο. Έλα. Σε ακούμε. Γιώργο. Σε ακούμε. Ποιος μιλάει, Γιώργο? Εσύ μιλάς. Πάμε. Έλα. Γιώργο, Βαγγέλης από Εύβοια, από Αμάρτο. Έλα. Καλά είσαι? Καλά, καλά. Γιώργο, πάει για άτρεπη η Παρή, ε? Δεν το ξέρω. Δεν έχει μπλέξει και αυτή. Δεν είναι εύκολη η Μπάγκερ. Εντάξει, Γιώργο, έπαθα πλάκα χτες με το τη Μαρία. Μπρε, όλοι τους άρεγαν φοβερή. Εντάξει, τώρα... Εγώ πιστεύω, Γιώργο, θα το πάρει η Παρή. Θα το πάρει τώρα... Εντάξει, τώρα... Ειλικρινά σου λέω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, γιατί επαναλαμβάνω και η Μπάγκερν δεν είναι λίγη. Εντάξει, σίγουρα. Έτσι. Γιώργο, είναι αυτό που είπες. Τώρα το πρόβλημα της... η άμυνά της. Ναι, αλλά και η Μπάγκερν τώρα δεν είναι λειψία. Δεν πάει σίγουρα, στην κατάσταση. Σίγουρα. Γιώργο, θα είναι δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ακούγεσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, σου εύχομαι καλή σεζόν, Λευτέρη. Καλώς το Λευτέρη. Είσαι καλά? Καλά. Ξεκουράστηκες? Εντάξει. Ωραία. Από την Αίγινα σε παίρνω κι εγώ. Εδώ με παιδιά, με εγγόνια, με όλους. Λοιπόν, μια παρατήρηση που ήθελα να κάνω για το Champions League έτσι όπως εξελίχθηκε είναι ότι λες και άνοιξε ένα παράθυρο και μπήκε φρέσκος αέρας σκορπίζοντας βαριές μυρωδιές. Έτσι θα το περιέγραφα. Το λέω αυτό γιατί είδαμε και κάποια καινούργια ονόματα ομάδες. Ναι. Βλέπουμε επιτέλους την Παρή να συμπεριφέρεται σαν ομάδα πρώτης γραμμής, γιατί μέχρι τώρα δεν το έκανε αυτό. Έχω εντυπωσιαστεί από τη Λιόν, η οποία έδειξε πολύ τσαγανό σαν ομάδα και έφτασε στο σημείο που έφτασε. Κατά τη γνώμη μου, εδώ θα τελειώσει σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει παραπέρα. Αλλά όλη αυτή η αλλαγή εμένα μου καλοάρεσε. Δεν ξέρω. Φυσικά. Πώς το είπες εσύ. Μα ναι. Είχε σας πέντε στα ωραία, δηλαδή. Βέβαια. Και επίσης εξαιρετική ομάδα έτσι, που τη συμπάθησε ιδιαίτερα ήταν η Αταλάντα. Έδειξε και αυτή πράγματα. Βεβαίως. Στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως. Και μπράβο της δηλαδή. Και αν συνεχίσει αυτό το πλάνο και δεν χάσει παίκτες, δεν ξέρω μήπως του χρόνου μπορέσει και χτυπήσει ακόμα και το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Να δούμε. Κομματάκι δύσκολο. Λοιπόν, εντωμεταξύ το διάστημα που δεν υπήρχε η εκπομπή σου, χαθήκανε και μεγάλα ονόματα της μουσικής. Με πρώτο και καλύτερο τον Peter Green και τον Fleetwood Mac και τον, αν θυμάσαι, ο Τρίνι Λοπέζ. Πέθανε κι αυτός. Τον Τρίνι Λοπέζ, θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, αν μπορέσεις να βάλεις ένα κομμάτι των Fleetwood Mac αυτής της περίοδου με τον Peter Green, είναι ένα κομμάτι το οποίο το είχε γράψει ο Elmore James, ο μπλουζίστας ο Αμερικανός, λέγεται Shake Your Money Maker, αλλά το έχουν παίξει τόσο ωραία που την πρώτη εκτέλεση την έχουν επισκιάσει. Ένα blues boogie γρήγορο, πολύ ωραίο. Λευτέρη, σου ευχαριστώ πολύ. Καλή διακοπή. Για χαρά σου, για χαρά. Για χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Γεωργίου, καλησπέρα. Δεν σε έχω δει ποτέ από κοντά και έχω την εντύπωση ότι αν... Χάνεις τίποτα. Όχι. Έχει, γιατί να μην πει. Άκουσε. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ότι εάν θα σε έβλεπα από κοντά, θα σου έλεγα γεια σου Γεωργίου. Με το μικρό σου το όνομα θα δυσκολευόμουν πραγματικά να σε φωνάξω και να σου μιλήσω. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχει κάτι. Περάσει αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό που λες τώρα το έχω διαπιστώσει χωρίς να πάει το μυαλό όλων όσοι μας ακούνε τώρα κάπου αλλού. Ναι. Σε γυναίκες. Όποια με λέει Γεωργίου με πάει.
Όποια με λέει Γιώργο, τίποτα. Κατέβασα τα όλα. Όταν ακούσε Γιώργο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω εγώ είναι το εξής, ότι έτσι όπως έχουν έρθει τώρα τα πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα θεωρώ και πιστεύω ότι του χρόνου δεν θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Γιατί οι ομάδες ούτε καλή προετοιμασία έχουν κάνει, από τη μία σεζόν πάνε κατευθείαν στην άλλη με τους ίδιους παίχτες. Είναι σαν να μην έχει σταματήσει καθόλου η σεζόν για την κάθε ομάδα και πιστεύω ότι θα το χάσουν το ρυθμό τους πάρα πολύ εύκολα και θα φανεί η κούρασή τους. Τι λες εσύ? Πολύ πιθανό αυτό που λες. Και ειδικά φοβάμαι τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έπαιξε μαρτύριο Γολγοθά ολόκληρο. Ακριβώς αυτό. Και το θέμα είναι ότι ξεκινάει και νωρίς. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, θα μου πεις τώρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι κάνουν προγραμματισμό, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Αλλά εγώ αυτή την αίσθηση έχω ότι εφέτος μπάλα δεν θα δω. Και όταν, όταν το ποδόσφαιρο δεν έχει φιλάθλους, εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, αυτή την εντύπωση. Βάζουν φωτογραφίε μου. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, εύχομαι να τελειώσει γρήγορο, όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό, εν πάση περιπτώσει, να ξαναμπούμε σε φυσιολογικούς ανθρώπινους ρυθμούς. Γιατί ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο δεν γίνεται. Και ερώτηση. Θα τελειώσει, ναι. Θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια? Έλατε, θα τελειώσει. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει κανένας. Τι μας περιμένει στο μέλλον δεν το ξέρει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, μιας και είμαι και εγώ ροκάς, σαν και εσένα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα τραγούδια που βάζεις. Πραγματικά με ευχαριστείς. Το να βάζεις ACDC και όλα αυτά τα καταπληκτικά ροκ τραγούδια, εμένα με κάνει και με ευχαριστεί, γιατί δεν ακούς εύκολα ροκ εκπομπές στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν κάποια ραδιόφωνα που παίζουν ροκ, ας πούμε, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, τεντυμένα, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σε παρακαλέσω να μου βάλεις δύο. Δύο. Έγινε, δε σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, σε ευχαριστώ. Για χαρά. Για χαρά. Έλα, πάμε γρήγορα στο επόμενο. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Πού είσαι, ρε. Έλα. Για λοιπόν, να σου πω κάτι. Είπες προηγουμένως και τσίπησα τώρα. Και λέω κάτσε να το πω τώρα. Μου λες θα έχει απέναντί τη συμπαγγελέα, θα έχει Σοάρες. Θα έχει Νεϊμάρ, θα έχει Εμπαπέ. Ναι, όπως είπαμε χθε. Ναι. Ρε, Γιώργο, αυτά έχουμε ξαναπεί. Και έχει συμφωνήσει και εσύ και τώρα θα γυρνά. Ότι... Τον Νεϊμάρ τον έχει για πέρα. Δηλαδή, ειλικρινά θέλω να μου πει. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πέρα από μια κεντρικότητα, ένα κομπλεξισμό, να βάφει τα μαλλιά του με δύο χρώματα, να κρεμάει σκουλαρίκια, ξέρω εγώ, πάνω στα χέρια του στάμπες. Να, δηλαδή, να πάμε με το βασικό. Ερώτηση. Ναι. Ξέρει μπάλα? Δεν μου λέει κάτι αυτό. Δεν μου απαντάς. Ξέρει μπάλα? Ξέρεις γιατί το σου απαντάω, να σου πω. Ξέρει μπάλα, έτσι. Ξέρει μπάλα τη χρησιμοποιεί σωστά την μπάλα? Εδώ θα φτάσουμε. Αυτό που λες σωστό είναι. Πάντως μπάλα ξέρει με τα καντάρια. Κάτω, με τα καντάρια. Χθες δίνευε ένα δείγμα. Χθες. Ναι. Άμα βρεθεί στη μέρα του και βρεθεί απέναντι να πούμε σε τίποτα τσουρουκάδες. Ναι. Εκεί μπορεί να κλείνει μανούλες. Δεν μου λες, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Αν ο καλός Σοάρες, προ δύο ετών. Ο καλός Σοάρες, ναι. Προ δύο ετών. Ναι, ναι. Όχι τώρα. Ήταν στην κατάσταση αυτή προ δύο ετών. Και ο Νεϊμάρ, ποιον θα έπαιρνε στην ομάδα, στον Νεϊμάρ ή τον Σοάρες? Και τους δύο. Όχι, αν θα έπρεπε να πάρει έναν από τους δύο, αυτό σου λέω. Αν ήθελα συντεθώ καθαρά, τον Σοάρες. Αυτό σου λέω. Δηλαδή ο Νεϊμάρ, τον έχουμε δει και στην εθνική και στην ομάδα του. Έλα, κάτσε, μην τον αφήσει του. Ξέρει με τα χούλια του, ξέρει με τα λατώματά του, τι αδυναμίε του. Είναι και μεγάλε οι δυνατότητέ του. Δεν λέω ότι δεν ξέρει μπάλα, στο ξανάπα. Αλλά το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιείς. Δηλαδή θα προτιμούσα να ξέρει λιγότερη λίγο μπάλα και να είναι ομαδικός. Αυτός δεν δίνει την μπάλα με τίποτα. Χθες μου έκανε εντύπωση, πραγματικά. Δηλαδή ήταν ευελιχιωμένος. Είδες αυτό που. Δηλαδή εγώ θα λάβει καλό νέημα είναι αυτός. Αυτός δεν έδινε την μπάλα με τίποτα. Δηλαδή θέλει μια μπάλα μόνος. Λοιπόν, ένα αυτό και ένα δεύτερο. Για πες μου τώρα με το θέμα. Σαν της Απόλλωνα, τι γίνεται τώρα? Μάθει κάτι? Θα γίνουν τα μπαράζ κανονικά. Ρε φίλε, εντάξει, μπαράζ, αλλά τώρα τι μπαράζ, με ποιες ομάδες? Της Πλάκας, της Πλάκας. Εγώ ακούω ότι... Να πούμε ότι, γιατί έχει Ξάνθη, να πούμε ότι το Σάββατο, στο πρώτο μπαράζ που γίνεται στη Ξάνθη, διαιτήσαν τον Παπαπέτρου. Και μετά πότε γίνεται? Μετά από μια εβδομάδα? Ναι, το άλλο Σάββατο, 22-29. Το άλλο Σάββατο? Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, έγινε ρε Γιώργο. Κομμωδία θα είναι, έγινε, για χαρά. Έλα, για. Για πάμε, έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Θα παίξει και εσύ, Γιώργο, στο μπαράζ. Έλατε. Βγάζει ενδεκάδα από όλου να σου πει. Βγάζει ενδεκάδα. Κάτι του έμεινε. Αλλά και ξάφνει σε γεωδία κατάσταση. Αυτό λέω ότι είναι, αυτά τα πράγματα είναι γελία. Μιλάμε, έχουν περάσει εποχές. Ούτε κομμωδία μπορεί να πει. Ούτε κομμωδία. Έχουν γίνει τα απίστευτα. Από βέβαια, τι να θυμηθούμε, τον πιτζάμα ή τους μετέπειτα του. Όχι, όχι, αυτά που γίνονται τώρα. Αυτά είναι πρωτόγνωρα, είναι... πιστεύω. Έχεις δει, η στάση της ΕΠΟ ως προς το θέμα του τελικού μου θυμίζει μια ελληνική ταινία με τον Βέγκο που κάνει το διαιτητή σε ένα μάτς κάτς. Όπου είναι ο Ηρακλής Παζοκέφαλος με το Τρίφωνα Μπακατσούλα και του έχουν πει ότι πρέπει να κερδίσει ο Τρίφωνας. Και είναι υπέρ του Τρίφωνα ο διαιτητής. Έτσι μου δείχνει και η ΕΠΟ, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την ΑΕΚ, δεν το αντιπαραβάλλω σε θέμα δυναμικότητας, το αντιπαραβάλλω σε θέμα ότι είμαστε με τα συμφέροντα μιας ομάδας. Λοιπόν, όταν είχα φύγει από την... κριτηθήκαμε για τις διακοπές, σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κατέβει με αθεώρητα τα δελτία. Ναι, να ακούς? Ναι. Αλλά πάω. Ακριβώς. Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει τελικός, γιατί εγώ προβλέπω ότι θα προκύψει κι άλλο πρόβλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός δέχτηκε να γίνει το αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο μόνο για τις 26 Ιουλίου για να γίνει πρόθεσμα ο τελικός. Το καταστατικό του φετινού τελικού δεν προβλέπει ότι μπορεί να γίνει στην έδρα της κάποιας ομάδος από τις δύο. Και προβλέπω ότι θα έχουμε και άλλο θέμα. Θα έχουμε και άλλη εξέλιξη στο σενάριο. Αν ο Ολυμπιακός είχε πει από την αρχή πάμε ο ΆΚΑ, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Έπρεπε να το είχε πει από την αρχή. Ή αυτό που σου είχα πει εγώ, ότι θα μπορούσαν να δηλωθούν κάποια γήπεδα από τους μεν και τους δε και να γίνει από αυτά μια κλήρωση. Για την κλήρωση κανένα δεν θα μπορούσε να πει. Βέβαια, παλιά γινόντουσαν και κληρώσεις με τα κρύα μπαλάκια. Έτσι, οπότε, αν θέλαμε κάποιο γήπεδο, θα κληρώνονταν. Ή με τα τρυπημένα μπαλάκια. Ακριβώς. Θέλει λοιπόν να σου πω κάτι άλλο που μια που κοροϊδεύουμε την ΕΠΟ, να σου πω κάτι άλλο που πάει να γίνει τώρα. Να τρελαθεί, δεν ξέρω να το ξέρει. Για πέσω, γιατί λόγω αδειών. Ο Νεϊμάρ, κινδυνεύει να μην παίξει τον τελικό. Επειδή λέει πήρε τη φανέλα του αντιπάλου του. Και η Μπάγκερ λέει να μην παίξει, λέει, αφού αντίκειται στον κανονισμό τη UEFA. Ρε, τι είναι αυτά πράγματα, ρε. Μα και δεν τρέπονται λίγο, ρε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει καμία έγκλη ο τελικός, όποιος και να είναι, γιατί δεν θα υπάρχει κόσμο μέσα στο γήπεδο. Δεν το ευχαριστιέσαι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάτσω να το δω. Αν δεν δεις τον κόσμο να πανηγυρίζει, αν δεν ακούσεις τον ήχο του γηπέδου, ρε παιδί μου. Το χειμώνα σου είχα ζητήσει να βάλεις ένα τραγούδι, το Pushing to Heart. Δεν μου σχολίασες αν σου άρεσε ή όχι, νομίζω δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι. Τώρα όμως ταιριάζει κάποιο άλλο αυτό με το θέμα με την ΕΠΟ. Το Raw Hide με τους Blues Brothers. Γιατί τους χρειάζεται ένα μαστίγιο σε όλους αυτούς. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά. Έλα, φίλε. 12 μετρίζεις. Εγώ θα λέγει κάτι άλλο. Το έχω πει παραλυμμένα για αυτά τα αγούδια. Η εποχή της αθότητας. Ναι. Εγώ όταν ήμουν μικρό και με ξέπληξε χθες που έβαλε στον Ντίζι. Εγώ αυτά, ας πούμε, τον Μόκη στο I Am Believer ή το Lay Down της Μελανή και αυτά, τα έκραζα. Όσο μεγάλωνα όμως, τόσο πιο πολύ μου αρέσανε. Θέλει να σου πω κάτι, τελαβείς. Εγώ πιτσιρικάς έκραζα τον Πρίσλεϊ. Ρε πόσο μαλάκας ήμουν, ρε. Μη σου πω κι εγώ. Ρε τι είναι αυτό, ρε κράσαμε τον Πρίσλεϊ, ρε. Και μεγαλώντας σιγά σιγά, ρε τι ήταν αυτό. Έτσι γίνεται. Δεν τα εκτιμούν σε εκείνες ηλικίες. Τέλος πάντων. Το πάντως, το Unbeliever, το Monkeys είναι σταθμός, έτσι. Πάντως νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες τώρα εκτιμούν τους Beatles. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Πιο πολύ όχι. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για το ποδόσφαιρο και τον κορονοϊό. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή αλλάζει και τη ζωή μας, θα αλλάξει και το ποδόσφαιρο πολύ. Δηλαδή σιγά σιγά θα δούμε σαν να ήρθαν αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Κάτι τέτοιο θα δούμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν το θέλω, αλλά έτσι πάει. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, ρε. Για χαρά. Έτσι που λέτε. Επειδή ο Νεϊμάρ αντάλλαξε φανέλα αυτής με τον Χάιντερσμπεργκ της Λειψίας, η UEFA λέει έχει βγάλει ένα μανιφέστο
ότι θα τιμωρείται αυτός που ανταλλάσσει φανέλες λόγω κορονοϊού. Δεν θα το δούμε και αυτό. Ανταλλάξει φανέλα Νεϊμάρ και δεν θα παίξει. Μην κολλήσει τους άλλους στο κορονοϊό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Έλα φίλε. Έλα γεια. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σ' αγαπάω γιατί είσαι ρόκερ. Καλό αυτό. Σε θυμάμαι ακόμα από την τηλεόραση χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα γιατί χρειάζεσαι να πας στον επόμενο. Πρώτο σημείωμα. Αποτείνουμε φόρο τιμή στο Peter Green. Φλίζουν μπακ υπήρχαν μόνο με τον Peter Green. Σωστό. Φορά για το Stay Your Money Maker που έπαιξες. Ουσιαστικά είναι κομμάτι του Jeremy Spencer. Αυτός ήταν επηρεασμένος από τον Elmore James που έπαιζε τη slide κιθάρα ο κοντοπλήθαρος με τα κατσαρά μαλλιά. Είχε μία τριάδα μπροστά, φοβερή τότε η εποχή των Mac, δηλαδή 67-70. Jeremy Spencer, slide κιθάρα, Danny Kirwan, τον χάσαμε κι αυτόν, ναι, όπως και τον Peter Green. Δύο lead κιθάρες μπροστά στην Gibson. Τα υπόλοιπα είναι τρόχες κατσαρές. Αν και η δεύτερη περίοδος των Fleetwood Mac 70-74 είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα. Δεύτερη σημείωση. Δεν ξέρω γιατί έχουν από κάποιο λάθος προφανώς συνδυάσει το ποδόσφαιρο με το heavy metal. Λάθος, κατ' εμέ. Ποδόσφαιρο είναι ίσο ροκ. Πώς? Ποδόσφαιρο ίσο ροκ. Αυτό είναι ο καλός ο γάμος. Ναι, αλλά συμφωνώ. Αλλά ροκ δεν είναι το heavy metal. Ροκ είναι το hard rock. Mountain, Bluster, Cult, Led Zeppelin, Deep Purple και πίσω για να μην παρεθμίσω καμιά κατοστή ονόματα. Κάτι σούπες δαντέλες με ταξωτά βρακιά στυλ Europe και ξέρω εγώ δεν μου λένε τίποτα. Όσο για τον Δίο το Θείο πάμε στους Black Sabbath 70-75 για να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους για να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Τρίτη σημείωση. Αυτά είναι υποκειμενική, έτσι, που εκφράζουν μια κλάση παλαιότερη βλέποντας, διασχίζοντας το χρόνο και πώς γράφτηκε η μουσική εδώ και 100 χρόνια μέχρι τα σήμερα. Μ' αρέσεις γιατί παίζεις pure, πώς το λέμε, αγνά πράγματα. Αλλά εντάξει, ACDC τώρα ερώτημα βάζω. Υπάρχουν χιλιάδες μπάντες άλλες. Μπορούμε να κάνουμε ανάλυση μεγάλη. Πάμε στο τρίτο. Γουστάρω να παίξεις All My Brothers, San Francisco South, της περιόδου εκείνης. Όταν μιλάω για San Francisco και West Coast Los Angeles Rock, μιλάω για 64-70, άντε 73-70. Εποχή hippies. Εποχή, εντάξει, έβαλες μια στάπα μπροστά, hippies. Πες το και έτσι. Εποχή ψυχεδελικής pure αγνής rock. Και εκεί μπορώ να σου βρω και hard rock. Τους πατεράδες του hard rock, τους blue cheer. Αν και δεν γουστάρω τώρα blue cheer. Γουστάρα Grateful Dead, Jefferson Airplane, Steve Miller Blues Band, Country Joe and the Fish. Και πάει λέγοντας, είναι χιλιάδες συμπάντες και η δισκογραφία που έχω και εγώ σε βινήλια, αμερικάνικα, εδώ και 50 χρόνια. Ψάξω λίγο σε αυτό, όπως και στον ήχο του Kraut Rock, το επωνομαζόμενο Kraut Rock της Γερμανίας, εποχής 68-75, 73-75. Έχει φοβερά πράγματα, αν και δεν είναι αυτό για τους οπαδούς του rock, για τους οπαδούς, συγγνώμη, του ποδοσφαίρου. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Σε ακούμε. Μας ακούς φίλε? Εγώ. Εσύ βέβαια. Συγγνώμη, επειδή ακούω το άλλο το βραδιλικάρι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρέλειψα χθες να δώσω χαιρετίσματα στον αδερφούλη τον Κυριάκο από την Καλλιθέα. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν μου φάνηκε πολύ χάλια σε φυσική κατάσταση. Δεν μπορούσαν ούτε να τρέξουν ούτε να μαρκάρουν. Σαν υπνοτισμένοι. Ορίστε. Σαν υπνοτισμένοι. Είναι θέμα φυσικής κατάστασης και το τι έγινε άραγε ίσως στην Ισπανία με τον κορονοϊό. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Παρελθόν είναι.
Έγινε η οχτάρα. Να πω λίγο για τη μουσική. Ναι. Αυτό το τραγούδι εκπληκτικό του Λέντ Ζέπελιν. Πρέπει να είναι από τους πρώτους τρεις δίσκους. Δεν το ξέρω το κομμάτι, δεν το έχω. Θα το κατεβάσω. Από τον τέταρτο δίσκο είναι. Α, είναι από τον τέταρτο. Ναι. Η πρώτη τους δίσκη ήταν εκπληκτική. Να ζητήσω ένα τραγούδι. Για λέγε. Δεν είναι σε αυτό το rock blues, αλλά είναι ένα, από ένα εκπληκτικό δίσκο του 69, Super Session λέγεται. Al Cooper, Mike Bloomfield και το φιλαράκι μας, ο Steven Stills, που λέγαμε για τους Crosby, Stills, Nash & Young. Ο Steven Stills ήταν καταπληκτικός. Ναι, κάτι με σκόνησε, είχατε πει, κύριε Γεωργίου. Τέλος πάντων, είχε μπερδευτεί. Ναι. Ναι, αυτό, τέλος πάντων. Αυτά, μα είναι δυνατόν τέτοια ταλέντα, η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Μόρισον, να αμέτρητοι. Αυτά τα ναρκωτικά, τέλος πάντων. Και όλοι στην ίδια ηλικία. Εκείνοι, ναι, 28 χρονών, και να τα βλέπουν οι νέοι πόσο καταστρέφουν τα ναρκωτικά. Το τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Bob Dylan. It takes a lot to laugh. Αυτό φτάνει. Θα βρεθεί. Al Cooper. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Έγινε για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Πάμε και εδώ στον επόμενο. Έλα, φίλε. Γιώργο. Πάμε. Ένα τραγούδι θέλω. Για λέγει. Αυτό το καλοκαιρινό. Κατάλαβα. What's in the pail. Μπράβο, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, Τσάμψ. Κατάλαβες ποιος είναι. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σου, ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Ναι, Μερσινιάς, ε. Έλα, Μερσινιά, έλα, Μαβάτι. Μεγάλε τζόκι. Και Δευτέρα ανοίγουμε εμείς. Ναι, μην χάσουμε. Δεν μου λες, το Ηράκλειο το έχεις δει καθόλου να πέσει μπαλά. Το Ηράκλειο εννοείς εδώ στην περιοχή. Ναι, που είναι αρπαθινό κίνη. Φέτος όχι. Φέτος όχι, Έκανε να γραμμίσουμε. Έκανε να ανοιξώσει τη γυναίκα μου, ρε. Ποιος? Δεκαχτά, Μπαρδός λέγεται. Ναι, χαφ, το 8. Το 8 έχει. Πέρυσι φορά για το 8. Αυτός ο Γιωργάκης. Ναι, ένας λίγο κοντός. Ναι, αυτός, είναι καλός. Ξέρει μπαλίτσα, αλλά λίγο μη μου άπτου. Αλλά είναι καλός προσταδόδος. Προσταδόδος, ναι. Γι' αυτό σε πέρα τη λεφτή μου που είχα πάει στο χωριό, είχε από τη Θήβα έξω. Ναι. Είχα πάει εκεί πέρα και βρήκα τον πατέρα του και μου λέει πες στο Ηράκλειο, μου λέει, και είναι καλός και την αγαπούν εκεί πέρα. Γι' αυτό σε πέρα τηλέφωνο να το... το Ηράκλειο, λόγω του Μπελίτσιου, του διοκτήτη της ομάδας, αναμένεται φέτος να είναι από τα παπούδια, γιατί έχει κάνει μεταγραφές, πήρε και τον Κούγκα. Γι' αυτό σε πέρα να την έχεις υπόψη εκεί πέρα. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Καλή σεζόν. Τι κάνεις, φίλε μου? Καλά, εσύ? Δημήτρης από την Νυμφούλα. Με κατάλαβες? Καλώς την παρανυμφούλα. Τι γίνεται, πώς θα πέρασε? Καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι ήθελα να σου πω, καταρχάς να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Πατριωτάκι μου, το Τσιμίκα. Δεν ξέρω εγώ κατά την καταγωγή μου. Από τις Σέρες, ε? Από τις Σέρες είμαι εγώ καταγωγή, είναι άσχετα με Θεσσαλονίκη. Και είμαι και παοκτής. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια στο Τσιμίκα. Θεωρώ ότι ήταν από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που θα μπορούσε να κάνει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και ξέρεις, ο Πασεραϊκός είναι και δεύτερη ομάδα μου, έτσι. Πασεραϊκάρα. Άσχετα τώρα εκεί που είναι. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, τα άλλα συγχαρητήρια που θέλω να δώσω είναι στον κύριο Σαββίδη, τον πρόεδρό μου, που τελικώς επέλεξε το Open. Το Open για κανάλι μετάδοσης. Αυτό ήταν πολύ καλό που έκανε, διότι. Ευτυχώς. Πολλοί κόσμος θα το δει και ήταν πολύ καλό αυτό. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Είμαι πολύ προβληματισμένος με την ομάδα, βέβαια. Εσύ, ακούω πολλά παράπονα για την κοινωνική εμφάνιση. Ναι. Καλά, τη φανέλα την είδες καταρχάς. Αυτό να ακούω πολλά παράπονα. Έχει λέει τόσες γενικές αμέτρητες. Είναι σαν να είσαι κατάδικος. Σαν πιτζάμα δεν είναι. Σαν πιτζάμα εμένα μου θύμισε αυτό. Δεν ξέρω, δεν σε πω. Δεν και έχω τη ζωντανή. Μόνο από φωτογραφία. Αν δεν ξέρω, θα δούμε. Τι να πω. Σαν την. Σαν φέτος, πώς τη βλέπεις? Γενικά εγώ δεν ξέρω. Με Φερέιρα πάλι, Γιώργο, δεν ξέρω. Είμαι πολύ προβληματικός. Θα δούμε. Επίσης ήθελα να σου ευχηθώ. Να γίνει και το μεγάλο σου όνειρο επιτέλους φέτος. Δεν ξέρω κατά πόσο. Κατάλαβες που το πάω? Όχι. Δεν είχες πει το μεγαλύτερο σου όνειρο είναι να κάνεις εκπομπή στη Θεσσαλονίκη? Α, ναι. Ελπίζω να πραγματοποιηθεί λοιπόν. Να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό θα έχει μια πραγματικότητα αν ζούσε ο συγχωρημένος ο Πουζίδης.
Μάλιστα. Αυτός μου είχε προτείνει να πάω πάνω να μου οργανώσει την όλη η ιστορία και δυστυχώς ο άνθρωπος πέθανε. Οπότε τώρα δηλαδή λες ότι είναι χλωμό. Τώρα ξέρεις ποιο λέω πως είναι, έτσι καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Ο άρχοντας εκεί πάνω. Καταλαβαίνω. Είναι Γιώργαρα, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Για πάμε, έλα φίλε. Γεια σου φίλε Γιώργο, τι κάνεις? Καλώς την Κυριακό. Καλό χειμώνα. Επίσης. Υγεία και ευτυχία και ό,τι άλλο φοβείς. Να περάσουν στο ειδικό δελτίο αθλητισμού. Για λέγε. Είχαμε μία δέκατη θέση από το στο Πανελλήνιο. Ναι. Βέβαια ο αγώνας δεν εξελίχθηκε όπως περίμενα. Ήθελα να βγάλω 2 μέτρα παραπάνω, αλλά μόλις 4 μέτρα έδειξα. Γιατί? Ελυπείς προετοιμασία. Μετά το lockdown ελυπείς προετοιμασία, αλλαγές προπονητών κάθε εξάμηνο. Φυσικό είναι. Μια γενοβολά, μια παντεύεται. Εντάξει, θα συνέλθεις μόνο γρήγορα. Τα μέτρα θα βγουν, δεν είναι ότι δεν θα βγουν. Απλά ήθελα να τα βγάλω και σε επίσημο αγώνα. Ναι. Σε προπόνηση είχα κάνει και αυτά. Να σου κάνω και ένα σχολιάκι μικρό για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν. Για λέγε. Η Μπαρτσελόνα πήρε την κάτω βόλτα όμορφη μου Παναγιώτα. Γιατί μετά την φυγή του Γουαρντιόλα όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να εφαρμόσουν το παιδί σφίγμα τη Κιτάκα. Άμα παίζει την Κιτάκα από το 8, λογικό είναι να θα εντυπωσιάσει μία, θα εντυπωσιάσει δύο, θα εντυπωσιάσει τρεις. Την τέταρτη θα σε μάθουμε. Την τέταρτη θα την πας και να περιστείς. Αναρωτιόμουν φίλε με ένα συζητώντας με ένα φιλαράκι της προάλλης, αναρωτιόμουν πού θα ήταν το ποδόσφαιρο το ελληνικό αν είχαμε παίχτες αντιστοίχου επίπεδου με Λουκάκου, με Λεβαντόφσκι, ναι, κλπ. Ναι, ναι. Ο οποίος Λεβαντόφσκι αν τον είχε φέρει ο Αντωνίου τότε στον Παναθηναϊκό, υποθέτω θα βγάζει παπάδες τώρα. Ακόμα τραβάει τα μαλλιά του Βασίλα. Ευτυχώς που δεν έχω πολλά μαλλιά για να τραβήξω, αδερφέ. Έγινε, δεν πήρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριακό. Τα λέμε, για χαρά. Γεια σου. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο Καρέ. Καλώς τον, ναι. Αντρέας Ολυμπιακός. Έλα, Αντρέα. Έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε. Πάντα σε ακούω όμως. Ναι. Σχεδόν πάντα για να μην είμαι και. Ναι. Και πώς το λέμε, για να μιλήσουμε κυριολεκτικά. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι, ρε φίλε, για την Bayern, αυτή την αχώνευτη ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω. Γενικά τους Γερμανούς, ρε παιδί μου, δεν τους πάω. Δεν είσαι ο μόνος. Θέλω να χάνουν, ρε παιδί μου. Θέλω να χάνουν, δεν ξέρω. Ας πούμε, άσχετα αν σήμερα θέλουν να κερδίσουν για άλλους λόγους, για να ευνοήσουν εμάς. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, είναι και το θέμα ότι άλλος τελικός θα είναι Bayern Παρί και άλλος τελικός τώρα θα είναι Λίον Παρί. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να μην παραδεχτώ το ποδόσφαιρο που παίζουν, έτσι, εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, όλες οι μεγάλες ομάδες του κόσμου, ακόμα και οι δικές μας τέλος πάντων, έχουν και κάποιους ανθρώπους μέσα που γαλουχούν έστω τους πιτσιρικάδες, αυτούς που πάνε, σε ποια ομάδα είμαστε, τι κάνουμε, κερδίζουμε, κάνουμε, ράνουμε, είμαστε μεγάλη ομάδα, πάμε για τίτλους, θα πάρουμε όλα και ξέρω εγώ τι. Αυτή η ομάδα, εγώ πιστεύω μέσα μου, βαθιά κράτα, δεν τους γαλουχούν μόνο αυτοί. Τους λένε, αυτοί τους γαλουχούν πώς θα γίνουν φωνιάδες δολοφόνοι. Πραγματικά δηλαδή το πιστεύω. Δηλαδή να τον βλέπουν τον αντίπαλο σαν κουνούπι να τον πατήσουν κάτω να το λιώσουν στην κυριολεξία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 51. Άρα λοιπόν να θυμάσαι. Θυμάσαι την Bayern του Μπέκενμπάουερ, του Ρουμενίγκε, του Χένες. Τι θυμάσαι από την Bayern? Και θυμάμαι. Το αντίστοιχο σημαίνει είναι. Βέβαια. Και αυτοί όλοι που ανέφερες έχουν θέσεις πόστο τώρα όλοι. Αυτοί τι ζηγούν. Αυτοί κανονίζουν και το κλίμα και το πώς θα κινηθεί ο σύλλογος, έτσι. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πώς κάνανε παλιά οι Ναζί, ας πούμε. Δηλαδή, κερδίζανε τη μάχη, βουτάγανε τους εχμαλώτους, τους στείνανε με συνοπτικές διαδικασίες στο τοίχο, τους εκτελούσανε και μπουκάνανε μέσα στο χωριό και ό,τι κινούταν το βαράγανε, το πυροβολούσαν, το εκτελούσανε εμψυχρό. Δηλαδή αυτό το 2-8 και αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή μεταξύ τους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, τα βρίσκουν λίγο και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή εκεί στο 2-5, ας πούμε, πιάνονται και λίγο μεταξύ
ας πούμε, ο ένας τον άλλον, ξέρεις, η αργό του των ποδοσφαιριστών. Σου λέει, εντάξει, άμα θέλετε να το τρέξουμε, να το τρέξουμε, αλλά μπορεί να σας ξεφτυλίσουμε. Θέλετε να το κλείσουμε το ματσάκι εδώ πέρα όμορφα και ωραία. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Οι Γερμανοί δεν πρόκειται να το δεις ποτέ αυτό. Βάλε, ας πούμε, η Bayern φέτος, έριξε, πόσα έριξε, 7 γκολ στην Tottenham. Ναι. Στους ομίλους. Ναι, ναι. Δηλαδή, 7 γκολ έριξε στην Chelsea σε 2 μάτς. 8 γκολ στην Τίγκαν. Και θα πω και κάτι, μπορεί να θεωρηθεί γραφικό αυτό που θα πω. Ένα μεγάλο κομμάτι του αποκλεισμού της Manchester City έπαιξε όλο το 8-2 της Bayern. Δηλαδή, εγώ πιστεύω τους αποπροσανατόλισε τόσο πολύ τους Εγγλέζους. Δεν μιλάω για τον προπονητή, μιλάω για τους παίκτες. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα τους παίκτες μέσα στα δωμάτια του ξενοδοχείου. Θα σχολιάζαν το γεγονός και θα λέγανε, ρε εσύ, αυτοί ρίξανε σε 3 αγγλικές ομάδες, να πούμε, σε 2 αγγλικές ρίξανε 15 γκολ. Και άλλα 8 στην Μπαρσελόνα, εμείς πώς θα την γλιτώσουμε από αυτούς εδώ πέρα, έτσι όπως είναι σε αυτή την κατάσταση. Τι θα κάνουν. Δηλαδή, τους έβγαλε τελείως δηλαδή, από τους Αμπροσανατολής και μπήκανε σαν χαμένοι μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, η συγκέντρωση 0. Ήταν καθαρά θέμα συγκέντρωση δηλαδή, αυτό που πάθανε με τη Λιόν, πιστεύω εγώ. Και αποκλειστήκανε. Λοιπόν, και επίσης, ένα χαρακτηριστικό των Γερμανών είναι αυτό που λέγανε, ρε παιδί μου, στην κατοχή η ιδιοσυγκρασία τους. Ότι ο πολίτης που θα βγαίνει έξω για να βγει στο περίπτερο να πάρει ένα πακέτο τσιγάρα, ας πούμε, π.χ. και να γυρίσει σπίτι του να διανύσει μια απόσταση 100-200 μέτρα, θα είναι τόσο τρομοκρατημένος, δηλαδή που θα επιστρέφει σπίτι του και θα τα έχει κάνει πάνω του. Δηλαδή ήταν αυτής της φιλοσοφίας, άσχετα βέβαια αν γινόταν αυτό ή δεν γινότανε. Δηλαδή με το αποτέλεσμα, ας πούμε, που φέρνουν εναντίον των αντιπάλων, προκαλούν στον τρόμο και τους επόμενους. Να σου θυμίσω κάτι. Και τους καταστρέφουν όλη την ψυχοσύνη. Να σου θυμίσω κάτι. Πολύ βασικό. Ναι, ναι. Το 1990, τότε που η Γερμανία πήρε το Μουντιάλ στην Ιταλία, mm-hmm. προπονητής ήταν τον Μπεκεμπάουερ. Ναι. Θυμάσαι τι είχε πει πριν από τον αγώνα. Θα σου θυμίσω εγώ. Πες το. Τον είχα ρωτήσει τι σύστημα να κατεβάσει και είχε πει, επιλέξει. Ναι. Το σύστημα καρκίνος. Ρε, πάθανε κορούμπρα όλοι. Και ενώ είσαι καρκίνος, με τον Μπρέμε από αριστερά, με τον Ρόιτερ από δεξιά, οι Δαγκάνες και με Φλεβόκοβο τον Ματέους. Ναι, μπράβο, μπράβο. Είχε πει την επιλέξη, το σύστημα καρκίνος. Ακούσαμε τη λέξη και λες, τι είναι αυτό πράγμα τώρα. Ναι, έλεος. Και προς επίρρωση αυτό, ο Κορέτσκα, ένας κατά τα άλλα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι, πολύ καλό χαφοχτάρι, ένας φοβερός παίκτης. Και είναι, πρέπει να είναι και σε νεαρή ηλικία αυτός. Σλοβάκος είναι, δεν ξέρω τι είναι, τη εθνικότητα. Μου φαίνεται Σλοβάκος πρέπει να είναι. Άκουσες τη δήλωση μετά τον αγώνα? Όχι. Τέτοια κοινική δήλωση, τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Λέει, με λίγα λόγια, για να μην το πω με άλλα, τι εννοούσε. Είπε, λέει, το ευχαριστιόμουν, λέει, που έβλεπα, λέει, το Μέση και την Μπαρτσελόνα να υποφέρουν. Δεν λέγεται ρε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, φαντάζει και τι κόμπλεξ έχει μέσα του όλο αυτόν τον καιρό. Εντάξει ρε φίλε, αλλά δεν λέγεται. Αυτό το πράγμα δεν λέγεται. Και μετά μου λες εσύ να τιμωρήσουν τον Νεϊμάρ επειδή αντάλλαξε τη φανέλα. Αυτά που είπε ο Κορίτσκα δεν παίρνει τιμωρία εδώ πέρα, κανονικά. Έναντι. Δεν λέγεται. Είναι δηλαδή πολύ προσελητικό, έτσι. Όπως και να το κάνεις δηλαδή. Όπως και να το κάνεις. Αυτά ρε Γιώργο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Αυτό είναι το DNA των Γερμανών. Δεν θα αφήνω τίποτα. Θα τα πάρω όλα. Αυτό είναι. Welcome back, Γιώργαρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη από Λαμία. Έλα, Δημητράκη, ναι. Βλέποντας, παιδί μου, την πορεία που έχει κάνει η Λιόν στο Champions League. Ναι. Και λες, παιδί μου, πόσο μεγάλη ευκαιρία είχε και ο Ολυμπιακός, όχι να πάει στους τέσσερις, αλλά να κάνει και αυτός μια καλή πορεία. Μια ανάλογη πορεία. Ναι. Και δεν είναι μόνο στο Τυρό πάλι, αλλά και στο Champions League. Στους ομίλους, έδειξε ότι ήταν καλύτερος. Το είπα προχθές, θα το ξαναπώ και τώρα. Εάν ο Ολυμπιακός συνέχισε και έφτανε το μάτς με τη United, για μένα αυτός ο Ολυμπιακός την είχε αυτή τη United. Αυτή τη United, όπως την είδα δύο φορές. Και τη έφυγε. Όχι, σε Σεβίλη είναι δύσκολο. Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο και είναι τη είναι δύσκολο. Απλώς τη είχε όμως. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να τη κοντράρει αυτό. Και τι πληρώνει ο Ολυμπιακός την πρόκριση στους 16 του Champions League.
Ένας παίκτης ήταν μέσα. Ποιος ήταν αυτός? Τότε. Ο Μεριά. Α, βέβαια. Βέβαια. Βλέπε τότε να βλέπει Ερυθρό Αστέρα. Α, μη συγχωρείς. Με την τότε να δεν ήταν μόνο Μεριά, ήταν και σε μέδο. Έκανε και σε μέδο γκέλες τεράστιες. Και πέναλτι αλλά... έκανε και γκέλες έκανε και ο Μεριά φυσικά. Αυτές που έκανε ο Μεριά δεν ήταν. Ήταν ο Μεριά. Και αυτό δεν το βγάζει κανένας αυτό. Τώρα, να αναλύσουμε λίγο το μάτς με τη Γουλ. Γιατί δεν πέρασε ο Ολυμπιακός. Δεν θα σταθώ στον διαιτητή. Ποτέ δεν μιλάω για την διαιτησία. Ασχέτως αν ήταν όντως ένας κακός διαιτητής. Βλέποντας λοιπόν να ξεκινάει το Φορτούνι το δεύτερο μήχρονο, η ομάδα έγινε πιο επιθετική. Σωστά. Mm-hmm. Για μένα πρέπει να το ξεκινήσει από την αρχή. Εσύ το θέλεις τον γκολ. Εσύ το ζητάς τον γκολ. Και βλέποντας την απόδοση του Φορτούνι, ήμουν σίγουρος ότι θα βάζαμε και δύο γκολ στο πρώτο μήχρονο. Πρανό παράδειγμα θα σου πω. Θα σου θυμίσω το πρώτο ημίχρονο που έκανε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, που έκανε ένα από τα καλύτερα ημίχρονα που έχει παίξει ποτέ ο Ολυμπιακός. Γιατί τα έκανε, ήταν μέσω Φορτούνι. Πολύ απλό. Δεν κατηγορώ το πλάνο, το αρχικό πλάνο. Εγώ είδα και κάτι άλλο. Ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από το παιχνίδι χεσμένος. Πολύ τρακαρισμένος. Πολύ μουγιασμένος, 20 λεπτά, ναι. Δεν υπήρχε στο μάτι. Υπήρχε εγώ. Και απαντά λάθη. Ναι. Και επίση δεν κατηγορώ και τον τερματοφύλακα. Είναι άπειρο, το ξέρουμε όλοι. Και περίμενα να σου κάνει και μια αγγελά. Έστω και αυτή την παρατραβηγμένη, την αγγελά που έκανε. Αυτά πληρώνω. Έγιναν και άλλες γκέλες. Εδώ δώσανε πάσες σε. Οπα. Ναι, για να βάλει γκολ ο άλλος να μπει σε αδιαστία. Δηλαδή γίνανε γκέλες τρομερές από τους αμυντικούς. Τι να πω, λες και νόμιζε ο άλλος ο αμυντικός μας ότι έπαιζε ωστά. Τι να πω. Είδες πόση σημασία έχει ο τερματοφύλακας, παιδί μου. Πόσο τεράστιο ρόλο παίζει. Πόσο εμπνέει ο τερματοφύλακας. Πόσο γεμίζει με αυτοπεποίθηση ή σε αδειάζει. Ναι. Αυτό που λες είναι μεγάλο δίκαιο. Έχει μεγάλο δίκαιο. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Και αφήνουμε εδώ στις μουσικές επιλογές που κάνετε εκεί. Έγινε, για χαρά. Να είσαι καλά, Γιώργα, καλή στιγμή. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Ρονάλντο. Πού είσαι, αγόρι μου. Τι γίνεται. Σε περίμενα κάνα δύο μέρες, επιτέλους βγήκες. Εντάξει, δεν χρειάζεται εσύ να με περιμένεις ποτέ. Εγώ σε περιμένω πάντα να το ξέρει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι ότι ακούω πράγματα τα οποία είναι. Πέφτουν και τα τσιμέντα, έτσι. Δηλαδή. Πέφτουν και τα τσιμέντα. Ναι, δηλαδή. Ξέρεις κάτι, να τα βρούμε στο ημίχρονο. Μη μου ξέρεις, εδώ εντάξει είναι το 5-2. Δηλαδή είναι να πέφτουν και τα τσιμέντα. Καμία αυτοκριτική στην ομάδα που έχασε. Καμία. Βλέπουν απέναντι τέρατα, Χίτλερ, στρατιώτες. Τίποτα. Κριτική στην ομάδα καμία. Τον διώξαμε τον Βαλβέρδε. Βέβαια. Ωραία. Τι γίνεται τώρα σε αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα πήγαινε για πρωτάθλημα Ισπανίας. Το έχασε. Πήγαινε όμως για πρωτάθλημα Ισπανίας μετά τον COVID, ήταν πρώτη. Πήγαινε για κύπελο. Το έχασε. Ναι. Μέτρα για εσύ στο Άρης. Πήγαινε για χρυσή μπάλα αυτό το παιδί. Κατέβαινε για να κερδίσει την Μπάγερ. Είναι Μπαρτσελόνα. Πώς το ημίχρονο δηλαδή, ρε γαμότι μου, στο 5-2 θα τα βρούμε. Τι να βρούμε. Τι να βρούμε, τη σωτηρία του μέχρι. Τι να βρούμε. Πάλι όλοι φταίνε, πάλι φταίει ο αντίπαλος φταίει τώρα. Τώρα φταίει ο αντίπαλος. Λοιπόν, ο Κοντός έφαγε 8. Ο Κοντός έφαγε 8. Το σωστό και το ωραίο είναι αυτοκριτική στην ομάδα και από τους αντιπάλους, όπως και με μένα μέσα, λίγο σεβασμός. Δηλαδή να μην κράζουμε. Αλλά όχι να μπούμε και να τα βρούμε, επειδή είναι ο Μέση. Δηλαδή αν ήταν η Ρεάλ με τον Ρονάλντο δεν μας ένοιαζε. Ρίχτε τους 18. Αν είναι τότε να μην τρέχει τίποτα. Ρίχτε τους 50. Ενώ με το Μέση να τα βρούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, ρε παιδιά, θα πέντε σταματήστε. Εμείς ρίχνουμε 6. Το κάνουμε φιέστα εμείς 6-1. Και περνάμε στην επόμενη φάση. Να μας κάνουν οι άλλοι φιέστα 8-2 δεν θέλουμε. Η Ιερή Αγελάδα. Αν είναι τίποτα κανένα για τις Ιερές Αγελάδες εκεί, τις απείραχτες, τις ακύρες. Όχι. Άρα φταίει ο αντίπαλος. Έπρεπε να μας κερδίσει 1-0. Όχι, ρε μάγκε, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς. Αυτά πληρώνει ο κοντός με την αλαζονία του στην ομάδα. Όλοι οι Καταλανοί λένε ότι 121 χρόνια ιστορία τα ξεφτυλίσανε. Και βγαίνει τώρα ο άλλος να σου πει να τα βρούμε στο 5-2. Τι να φτάρε. Και ποιος να πάει να τα βρει στο 5-2, σε ποιον. Τι να πάει να του πει, ξέρεις κάτι, Φλικ. Κόψε. Αυτό το μπάγκο έχει, αυτή την ομάδα έχει. Ο άλλος βάζει και βάζουνε. Να μαρκάρουν οι άλλοι. Να πέσουν την ατάλια να μην φάνε 8. Να παίζουν με αξιοπρέπεια όπως έχασε ο Ολυμπιακός από τη Γουότφορντ. Να μάθουν να κάνουν αξιοπρέπεια. Ξεφτύλες οι Καταλανοί όλοι. Σε φιλό, Γιώργο, θα τα πούμε. Πο, μίσος. Πο. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, Αντρέας είμαι πάλι. Έλα, Αντρέα. Επειδή ο Ρονάλντο με φωτογράφησε, απλώς θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εγώ είμαι μόνο Ολυμπιακός, δεν είναι καμία ευρωπαϊκή ομάδα, δεν φανατίζομαι καμία. Και η Μπαρτσελόνα σέτρωγε και 145 γκολ, δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό που ήθελα εγώ να τονίσω ήταν η νοοτροπία των Γερμανών, τίποτε άλλο. Και αν θες θα σου παραλύσω και θα κλείσω με αυτό, δηλαδή να σου πω τη διαφορά. Πριν κάποια χρόνια έπαιξε Bayern Real το δεύτερο παιχνίδι στο Μόναχο. Στο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, πριν λίγα χρόνια. Τότε που είχε πάρει ένα από τα, με το Ζιντάν, που είχε πάρει ένα από τα τελευταία Champions League. Το ημίχρονο ήταν 0-3 υπέρ της Ρεάλ. Η Ρεάλ τότε στα ντουζένια της. Εάν ήθελε τότε ο Ρονάλντο και η παρέα του, το σκορ θα είχε πάρει αστρονομικές διαστάσεις. Αλλά έληξε στο 0-4. Αυτό θέλω να τονίσω. Δηλαδή θέλω να πω η διαφορά. Δεν σου πάει ούτε να τα βρούμε ούτε να κάνουμε. Θες, επειδή είμαστε Μεσόγειοι εμείς και λίγο πιο γαλαντόμοι, λίγο πιο έτσι. Το παίρνουμε και λίγο μετά, λίγο πιο ζαμάν, που ξέρω εγώ, εντάξει, κερδίσαμε, φτάνει, ξέρω εγώ τι. Αλλά αυτό θέλω να τονίσω. Την νοοτροπία των Γερμανών, τίποτε άλλο. Έγινε αντιληπτό. Ούτε ξέρω εγώ αν ευχαριστήθηκα, ξέρω εγώ, ή δυσαρεστήθηκα που είχα συμπαθεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Εμένα αυτό που με έκαιγε ήταν που δεν περάσαμε τη Γουλφ, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μια μεγάλη πορεία τώρα και να λέγαμε άλλα πράγματα σήμερα. Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Στις 10 Bayern Lyon τα λέμε αύριο στις 7. Μάλλον όχι, 5 με 7, το ξέχασα, παρασύνδικα. Για καλά.